Καλό σας μεσημέρι, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι, καλά Είναι είμαστε. πληθυντικός ευγενίας, όπως καταλαβαίνεις. Ναι, δεν Υπάρχει είναι, το κατάλαβα. και μια διαφορά ηλικίας που να τη σεβόμαστε. Πώς περάσατε χθες το βράδυ? Από τη στιγμή που τελείωσε η ταινία και μετά πάρα πολύ καλά, μέχρι εκείνη την ώρα ήταν το άγχος πάρα πολύ μεγάλο, γιατί ως ΠΑΟΚ τις τελευταίες δύο μέρες μέχρι να δει ο κόσμος αυτό που είδε, πήγε ανάποδα ό,τι μπορούσε να πάει. Ανάποδα? Είχαμε διάφορες δυσκολίες, τις ξεπεράσαμε, βγήκε, δεν το κατάλαβε κανείς, το ξέρουμε εμείς, οπότε όλα καλά. Προφανώς οι δυσκολίες έχουν να κάνουν με το live της υπόθεσης. Το ντοκιματέρ ήταν έτοιμο. Ναι, έτοιμο ήταν. Είχαμε διάφορα τεχνικά θέματα πριν, ευτυχώς δεν μας παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της. Προφανώς στις συνδέσεις με τους παίχτες που ήταν ζωντανές. Ναι, διάφορα τεχνικά, τις συνδέσεις με τους παίχτες, το σινεμά, το Cineplex, γιατί είναι ένας κινηματογράφος που δεν είναι φτιαγμένος για να γίνονται τέτοια πράγματα τεχνικά πολύπλοκα. Ναι. Παίρνει η ταινία στον προτζέκτορα, παίζει και τελείωσε. Αυτό είχε μια προεργασία περίεργη. Παρακολούθησαν πάρα πολύ και οι του κινηματογράφου και πήγαν καλά. Για να σε ρωτήσω τώρα, μια και έχεις την καθημερινή επαφή με τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, ακόμα και χθες τους ζητήσατε να είναι σε έναν υπολογιστή, να βγουν ζωντανά από τις διακοπές τους. Τους ζητάτε κάθε μέρα πράγματα στην κάμερα, συνεντεύξεις, πολλές, αρκετές υποχρεώσεις. Τα δέχονται όλοι έτσι απλά και εύκολα ή έχετε και εκείνους τους δύσκολους που, ξέρω, βαριούνται, είναι αρνητικοί σε τέτοιου είδους καταστάσεις? Όχι, θεωρώ και το είπα και χθες ότι είμαστε τυχεροί που δουλεύουμε με αυτά τα παιδιά, που δουλεύουμε με αυτές τις προσωπικότητες. Είναι όλοι πολύ υποστηρικτικοί σε ό,τι και αν κάνουμε. Καταλαβαίνουν και οι ίδιοι ότι ό,τι είναι να γίνει που έχει τη σχέση με την ομάδα, επειδή η ομάδα προσέχει πάρα πολύ και την εικόνα τους και το τι πρέπει να κάνουν και δεν τους φορτώνουμε με πράγματα που δεν έχουν αξία και νόημα. Ξέρουν λοιπόν ότι όταν τους ζητήσουμε κάτι θα είναι κάτι που πρέπει να το κάνουν και θα είναι καλό και για εκείνους να το κάνουν. Οπότε είναι πάρα πολύ συνεργάσιμοι και θέλω να εκφράσω και δημόσια τον απόλυτο σεβασμό μου για τον Αντρέα, τον Βιερίνια, ο οποίος είναι απίστευτος επαγγελματίας. Έφυγε την Παρασκευή για διακοπές. Ουσιαστικά είναι δηλαδή οι πρώτες του μέρες από τις λίγες που θα κάνει. Και χθες ήταν όλη την ημέρα σχεδόν μαζί μας να κάνουμε τις δοκιμές, να ξανατσεκάρουμε τη σύνδεση, να ξαναβγεί ζωντανά το πρωί, το μεσημέρι, το απόγευμα για να δούμε ότι όλα θα πάνε καλά. Και έπαιρνε και από μόνος του για να δει πώς ακουγόταν, αν ήταν ο ήχος ok, αν έπρεπε να το κάνει από iPad ή από υπολογιστή ή από κινητό, να πάει σε κάποιο χώρο κλειστό. Το ίδιο και ο Δημήτρης, ο Πέλγας, ο οποίος επίσης κάνει διακοπές. Γενικά είναι όλοι πάρα πολύ συνεργάσιμοι και τα παιδιά που στείλανε τα βίντεο, ο Πρίγιοβιτς που είναι με την Εθνική και η παιχνίδι. Ναι. Γενικά είναι όλοι πάρα 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 πολύ συνεργάσιμοι. Εντάξει, είτε ως αρχηγός, είτε ως ένας ποδοσφαιριστής που έχει συνδέσει το όνομά του πολλά χρόνια με τον ΠΑΟΚ, ο Βιερίνια πρωταγωνιστεί στο ντοκιματέρ. Και επειδή έχεις επαφή μαζί του, είναι πραγματικά πολύ η αμεσότητα με την οποία εκφράζεται, ο τρόπος ξεφεύγει. Έτσι ήταν πάντα ή τώρα τελευταία και αφού έφυγε και πήγε η Γερμανία έχει αλλάξει και είναι τόσο προσιτός, τόσο διαφορετικός στην επικοινωνία? Δεν μπορώ να τον ξέρω για πριν, γιατί δυστυχώς δεν τον είχα γνωρίσει από κοντά πριν φύγει για τη Γερμανία. Ωστόσο από την πρώτη μέρα που γύρισε μέχρι και σήμερα είναι αυτό που βλέπουμε τώρα. Πώς το ίδιο. Είναι τελείως ανοιχτός, είναι απόλυτα κομπλεξάριστος. Έχει την προσωπικότητα να το υποστηρίξει. Είναι κοντά σου, αλλά ξέρεις ότι ήρθε μέχρι ένα σημείο, αλλά δεν βγάζει ούτε ήχος, ούτε τουπέ, ούτε οτιδήποτε θα μπορούσε να βγάζει κάποιος με τη δική του την καριέρα και τις δικές του τις επιτυχίες. Ναι, βέβαια. Θα πάμε και σε άλλους ποδοσφαιριστές και σε πράγματα τα οποία τα είδαμε ακόμα και εμείς και δεν τα γνωρίζουμε, δεν καταλαβαίνουμε ίσως κάποιες συνήθειες της καθημερινότητας. Εσύ δεν καταλαβαίνεις, γιατί αυτός να μιλήσεις. Ναι, εντάξει. Παναγιώτη, όλο αυτό πώς ξεκίνησε για να φτάσουμε στο συγκεκριμένο αποτέλεσμα? Είναι προϊόν δουλειάς αρκετών εβδομάδων? Είναι κάτι το οποίο θα το καθιερώσετε από εδώ και πέρα για διάφορα γεγονότα που αφορούν τον ΠΑΟΚ?
Είναι μια δουλειά η οποία ξεκίνησε πρακτικά τη Δευτέρα πριν από το παιχνίδι. Πρώτη συνέντευξη ήταν του Αντρέ και από εκεί ξεκίνησαν και μετά τα γυρίσματα, γιατί την προηγούμενη μέρα τα παιδιά είχαν ρεπό μετά το τελευταίο παιχνίδι της Super League με το Πλατανιά. Αλλά η ιδέα ως ιδέα υπήρχε από την αρχή της χρονιάς και από το πρώτο παιχνίδι μέχρι και το τελευταίο κρατούσαμε υλικό. Εντάξει, δεν γίνονταν τα γυρίσματα που έγιναν για το ντοκιμαντέρ, γιατί πλέον είπαμε παίρνουμε την απόφαση και το κάνουμε ταινία. Mm-hmm. Αλλά και εγώ και όσοι ήμασταν δίπλα στην ομάδα, όποτε είχαμε παιχνίδι ή προπονήσεις ή κάτι ιδιαίτερο, συγκεντρώναμε το υλικό και το κρατούσαμε για να το έχουμε να το εκμεταλλευτούμε προς το τέλος της χρονιάς, αν αποφασίζαμε να βγάλουμε και ταινία για το πρωτάθλημα, που αυτός ήταν και ο πρώτος στόχος, αν προσαρμόστηκε λόγω των διάφορων γεγονότων που έγιναν. Από εκεί πέρα για το αν θα το καθιερώσουμε ή όχι, αν βοηθάει η ομάδα και μπορούμε να το κάνουμε, ναι, συνεχώς θέλουμε να κάνουμε πράγματα και συνεχώς θέλουμε να φέρνουμε και τον κόσμο πιο κοντά, να γνωρίζει αυτά τα παρασκηνιακά που συμβαίνουν μέσα στην ομάδα, που είναι απόλυτα ρεαλιστικά, για να έρθετε και εκείνος πιο κοντά σε αυτούς τους παίχτες, να τους γνωρίζει καλύτερα και διαφορετικά. Παναγιώτη, έστω και το ότι ο ΠΑΟΚ δεν πήρε το πρωτάθλημα, αλλά από ό,τι λες έχει μαζέψει υλικό. Δεν υπάρχει κάτι, ένας τρόπος να στηθεί αυτό, έστω και να δούμε την ψυχοσύνθεση ενός ποδοσφαιριστή, ενός γκρουπ που ουσιαστικά χάνει το πρωτάθλημα στα δικαστήρια. Υπάρχει το υλικό. Το υλικό υπάρχει, αλλά αυτή τη στιγμή, επειδή για να, από το να έχεις το υλικό είναι το ένα πράγμα. Για να φτάσεις να έχεις ένα αποτέλεσμα όπως αυτό που είδαμε χθες, χρειάζονται άλλα 10. Οπότε το υλικό σαν υλικό υπάρχει για αρχιακούς λόγους και για εμάς. Όχι, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει ταινία, να γίνει κάτι αντίστοιχο. Κατά την άποψή σου, για να υλοποιηθούν τέτοιου είδους ιδέες που είναι πρωτοποριακές για την Ελλάδα, δεν ξέρω στην Ευρώπη τι γίνεται. Πραγματικά, εδώ μόνο ο ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Το πιο σημαντικό είναι τα χρήματα, η οικονομική άνεση που υπάρχει, τα ανθρώπινα μυαλά, οι ιδέες, η συνεργασία μέσα στην ομάδα και το πόσο πλέον εκπαιδευμένα είναι όλα τα μέλη της ομάδας. Νομίζω όλα παίζουν το ρόλο τους, γιατί αν δεν έχεις τα χρήματα, δεν έχεις την δυνατότητα να το κάνεις. Πολλά χρήματα. Πολλά χρήματα. Όχι. Αυτό που είδαμε όλοι χθες δεν είναι κάτι το οποίο κόστησε ούτε ένα ευρώ στην ομάδα στο τέλος της ημέρας. Δεν καταλάβαμε. Όλο αυτό που είδαμε. Όλο αυτό που έγινε, όλο αυτό που είδατε χθες, ναι, και η ταινία και η εκδήλωση και τα πάντα, στο τέλος της ημέρας δεν κόστησε ούτε ένα ευρώ στην ομάδα. Και προφανώς θα αποφέρει κάτι έστω και από το YouTube. Γιατί ήδη εγώ είδα 45.000 προβολές πριν από λίγο, αν είδα καλά. Και χωρίς το YouTube. Κάτσε, ναι, μπορείς να μας το εξηγήσεις λίγο παραπάνω, πώς, δηλαδή δεν ξόδεψε τίποτα ο ΠΑΟΚ ή τα παίρνει πίσω, πώς γίνεται? Τα παίρνει πίσω. Τα παίρνει πίσω. Γενικότερα, μάλιστα, αυτό που έλεγα πριν είναι ότι χρειάζονται τα χρήματα για να έχεις το όχημα να το ξεκινήσεις, ναι, και αν από εκεί και πέρα μπορέσεις να το εκμεταλλευτείς και να μην σου κοστίσει τουλάχιστον, γιατί το θέμα μας δεν ήταν να βγάλουμε κέρδος από αυτή την ιστορία και γι' αυτό και το βγάλαμε στο YouTube ελεύθερα, γι' αυτό και δεν το βγάλαμε σε αίθουσες να πάρουμε εισιτήρια, γι' αυτό δεν θα το πουλήσουμε στην μπουτίκ. Το κάναμε για τον κόσμο, είναι ένα δώρο της ομάδας προς τον κόσμο για να τον φέρει και πιο κοντά, και είναι και κάτι που θέλουμε να μείνει ως παρακαταθήκη στην ιστορία της ομάδας, οι επόμενες γενιές να τη βλέπουν αυτή την ομάδα, να γνωρίζουν αυτούς τους ποδοσφαιριστές καλύτερα, γιατί μπορεί να μην είχαν τη δυνατότητα να τους δουν. Από εκεί πέρα είπαμε λοιπόν ότι χρειάζονται τα χρήματα, αλλά χρειάζεται και το να μπορείς να τα αξιοποιήσεις δημιουργικά. Τα χρήματα από μόνα τους δεν κάνουν τίποτα, ούτε και αν έχεις και ένα δημιουργικό μυαλό μπορεί να κάνει κάτι, αν δεν έχει τα χρήματα. Είναι και τα δύο μαζί παίζουν πάνω, το ένα και το άλλο. Ναι, κατανοητό. Τα σχόλια τα θετικά είναι δεκάδες. Είναι πάρα πολλά στο διαδίκτυο, προσωπικά κλπ. Αρνητικά σχόλια έχεις ακούσει? Σου είπαν κάτι ότι δεν άρεσε ή κάτι έγινε λάθος ή οτιδήποτε? Όχι, δεν έχω ακούσει, αλλά δεν θα το έλεγαν και σε μένα, φαντάζομαι. Αν και τα λάθη. Γιατί? Καλά, τελείωσε η χρονιά καλά, έτσι θα σου έλεγα εγώ το. Αυτό που λέει ο Σταύρος. Το αποτέλεσμα, το τελικό της χρονιάς παίζει πάντα ρόλο, σε όλα αυτά. Εννοείται. Εάν το βγάζαμε το ντοκιμαντέρ και η ομάδα δεν είχε κερδίσει το κύπελο, που για μένα θα το βγάζαμε, αλλά θα ήταν σίγουρα διαφορετικό το περιεχόμενο και η διαχείρισή του, δεν περιμένεις να ακούσεις σχόλια καλά. Περιμένει να ακούσει το κλασικό, το ότι αυτά σας μάρα να φτιάξετε ομάδα. Αλλά η ίδια δουλειά, το ίδιο οπτικό αποτέλεσμα θα έχει εντελώς διαφορετικά σχόλια.
Παιδιά, είναι ποδόσφαιρο. Ό,τι ναι. και να κάνεις, ο καλύτερος στον κόσμο να είσαι ή ο χειρότερος. Αν η ομάδα κερδίζει, γίνεσαι Θεός. Και αν η ομάδα δεν κερδίζει, είσαι και εσύ ο χειρότερος. Οπότε όλοι κρινόμαστε και όλοι εξαρτώμαστε από το τι θα κάνει η ομάδα. Κακά τα ψέματα. Παναγιώτη, έχεις πρωτοσταθεί στην προσπάθεια που έχει γίνει γενικά για το digital κομμάτι της ενημέρωσης του ΠΑΟΚ και τα social media κτλ. Επίσης και το περιοδικό. Και κατά ψέματα και αυτό μιλάμε για μια πολύ καλή προσπάθεια, τουλάχιστον σε επίπεδο εικόνας, ιδεών κτλ. Ποιο είναι το επόμενο βήμα και σε τι φάση βρισκόμαστε πλέον σε αυτά? Δηλαδή, μπορεί να το τεντώσει κι άλλο ή πάει ΠΑΟΚ στο συγκεκριμένο κομμάτι, να το πάει παραπέρα? Το καλό στο συγκεκριμένο κομμάτι γενικά στα ψηφιακά είναι ότι ποτέ δεν μπορείς να πεις ότι έχω κάνει αρκετά και ποτέ δεν μπορείς να πεις ότι έφτασα ένα ταβάνι και δεν μπορώ να κάνω κάτι παραπάνω, απλά πρέπει να διατηρήσω αυτά που έχω. Είναι η τεχνολογία εξελίσσεται συνεχώς και οι παροχές και όλα αυτά που μπορείς να κάνεις στα social media, που συνεχώς προκύπτουν πράγματα και ιδέες τα οποία μπορούν και να σου βγουν από το πουθενά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μπορεί να μην μπορώ να σου πω κάτι συγκεκριμένο, αλλά αύριο να προκύψει κάτι που να μας βοηθήσει να το κάνουμε, να το εκμεταλλευτούμε και να είναι όμορφο. Δεν σταματάμε ποτέ, δεν επαναπαυόμαστε σε οτιδήποτε και συνεχίζουμε καθημερινά να γινόμαστε καλύτεροι όπως και η ομάδα. Η Ελένη Μπούντου ρωτάει, το να βγει τόσο συνέστημα από τους ποδοσφαιριστές στην ταινία, στο ντοκιματέρ, ήταν εύκολο, ήταν εντελώς αυθόρμητο ή χρειάστηκε κάποιες προσπάθειες? Κάποιο έξτρα πρίμπρε, αγόρι. Όχι, όχι. Να εξηγηθεί ότι πρέπει να βγάλουν κανέναν άλλο εαυτό, να μην είναι έτσι λίγο να το προσέξουν. Όχι, ήταν εντελώς αυθόρμητο. Και οι συνεντεύξεις που έγιναν δεν ήταν με ερωτήσεις για να βγάλουμε κάτι συγκεκριμένο. Ήταν πες μας αυτό που αισθάνεσαι, πες μας πώς το βλέπεις, πώς προετοιμάζεσαι, τι θέλεις, τι δεν θέλεις, πώς νιώθεις, τι περιμένεις, τίποτα. Δεν ήταν τίποτα στημένο από ό,τι είδατε. Και ό,τι συνέστημα τους έβγαινε, απλά εμείς το καταγράφαμε. Ναι. Δεν τους το βγάλαμε εμείς για να το πουλήσουμε. Μιλήσαμε για τον Βιερίνια, για τον Πέλκα. Εδώ ήδη δημιουργείται σύνδεσμος φίλων νοοτροπίας Μπίσεσβαρ. Αυτό είναι μια κατηγορία μόνος του, έτσι. Το απολαμβάνει πραγματικά ό,τι ζει. Είναι αυτό ακριβώς που είδες. Τη βόλτα στην παιδική χαρά, να είμαι με τη γυναίκα και τα παιδιά, να είμαι χαλαρός. Αυτό είναι ο Ντιέγκο. Να περνάω καλά. Είναι όλοι ξεχωριστοί σαν προσωπικότητα. Ο καθένας έχει στοιχεία. Δηλαδή ο Μπίσεσβαρ έχει αυτή τη χαλαρότητα, την αυθεντική που δεν μπορείς να μην σε κερδίσει. Ο Κρέσπο που δεν τον καταλαβαίνει ο κόσμος γιατί δεν φαίνεται πολύ. Είναι πάρα πολύ έξυπνος, έχει τρομερό χιούμορ, θα σου πετάξει την ατάκα και θα σε αφήσει με το στόμα ανοιχτό από το πουθενά. Ο Κάνιας είναι αυτή η τρέλα που βλέπετε. Οι Έλληνες, ο Πέλκας, ο Κουλούρης, ο Λιμνιός, όλα τα παιδιά που κάνουν και πάρα πολύ παρέα μαζί και είναι και διακοπές μαζί, έχουν τη δική τους την τρέλα. Ο Πασχαλάκης επίσης είναι μια κατηγορία μόνος του, είναι αυτό που έλεγε και χθες στην ταινία, φέρτε το γιατρό. Δηλαδή αυτό είναι. Είναι όλοι. Είναι ένα παζλ το οποίο δένει πάρα πολύ ωραία. Ο Μαλεζάς είναι σοβαρός όμως. Ο Μαλεζάς είναι η φωνή της λογικής, εγώ έτσι. Αυτό είναι. Εντάξει. Ισορροπή. Όλοι χρειάζονται. Ναι, ναι. Και οι θεότρελοι και... Είναι τουλάχιστον απαραίτητος ο Στέλιος σε ό,τι γίνεται. Όταν... Και γι' αυτό έχει και την αποδοχή από τους συμπαίκτες τόσο μεγάλη. Στο πλάνο που βλέπουμε από τα αποδυτήρια που δίνουν ένα όρκο νίκης, κρατάει μία εικόνα ο Μαλεζάς. Ναι, πάντα κρατάνε μία εικόνα που το κάνουν αυτό. Και πάντα το λέει ο αρχηγός και ακόμα και αν δεν παίζει ο Στέλιος είναι στα αποδυτήρια και το λέει εκείνος. Τι λέει, 1-2-4, έχει μείνει αυτό? Ναι, ναι, ναι. Α, δεν είναι 1-2-3-4 για άλλους λόγους. 4-4-4, πάντα. Μάλιστα. Ο Πασχαλάκης τι έκανε και στα αποδυτήρια που φώναζε τα ονόματα και αυτό είναι μέσα στο τελετουργικό του κάθε αγώνα? Ναι, αυτό είναι μια αγωνιστική τελευταία. Ναι. Υποδοσφαιριστές πριν μπουν στο γήπεδο και στην τελευταία ομιλία στο ξενοδοχείο, που έχουν την τακτική ανάλυση, παίρνουν τα μαρκαρίσματά τους, ποιος μαρκάρει ποιον στα στημένα. Και λίγο πριν το παιχνίδι πάντα ο Πασχαλάκης τα έχει στη χαρτί και φωνάζει στους συμπαίκτες του ποιος είναι ο αριθμός του αντιπάλου που μαρκάρει στα στημένα. Ναι, ναι, ωραίο, σωστό και αυτό. Για τον Λουτσέσκο δεν είπαμε τίποτα. Ίδιο κλίμα, η ίδια ευκολία στην προσέγγιση, γιατί εδώ τώρα υπόθηκαν πολλά πράγματα τα οποία προβλήθηκαν και στο βίντεο, τα οποία είναι πολύ εσωτερικά, πολύ της ομάδας. Εντελώς αυθόρμητος και ο Λουτσέσκου.
Ο Λουτσέσκου ήταν αυτός που ουσιαστικά μας βοήθησε περισσότερο από τον καθένα να το κάνουμε αυτό, γιατί είναι ο προπονητής, έχει την ευθύνη, έχει το άγχος ότι πρέπει να ετοιμάσει την ομάδα για να κερδίσει αυτό το τελικό. Και είναι ο πρώτος που μπορεί να σου πει ότι αδερφέ, άσε μας, δεν θέλω κανέναν, δεν θέλω καμία κάμερα, δεν θέλω τίποτα, θέλω η ομάδα να είναι απόλυτα συγκεντρωμένη σε αυτό που πρέπει να κάνει. Δεν είχε κανένα θέμα. Το μόνο που μας ζήτησε, και αυτό θα γινόταν έτσι κι αλλιώς, ήταν ότι δεν θέλω να μπούμε πολύ στο οπτικό πεδίο των παιχτών και να νομίζουν ότι γίνεται κάτι διαφορετικό από αυτό που πραγματικά κάνετε. Mm-hmm. Κατά τα άλλα, αν είμαστε διακριτικοί, δεν έχω κανένα θέμα να μπείτε στα αποδυτήρια, να μπείτε στην ομιλία, να κάνετε ό,τι θέλετε. Με προσοχή. Παναγιώτη, ρωτάει ένας φίλος εδώ γιατί οι παρουσιάσεις νέων μεταγραφών γίνονται μόνο διαδικτυακά. Προφανώς. Συνάδελφο που λένε. Συνάδελφος, εκνευρισμένος συνάδελφος. Προφανώς γιατί έχετε κέρδος από αυτό, να υποθέσω. Όχι οικονομικό μόνο, αλλά και άνοδο της κινητικότητας στα social media κτλ. Υπάρχει κάτι άλλο? Όχι, όχι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και βέβαια ελέγχεται ότι θα πει ο αθλητής, εντάξει. Υπάρχει μια. Πώς το λένε, είστε σαν την Πράβδα κάτι. Είναι πιο εύκολο και για εκείνον, γιατί όταν έχει ένα καινούριο περιβάλλον, σίγουρα νιώθει όποιος και αν είναι, όσο έμπειρος και αν είναι, νιώθει αμήχανα. Από εκεί πέρα, εντάξει, η εποχή που κάναμε παρουσιάσεις με συνεντεύξεις τύπου και τέτοια, νομίζω ότι έχει τελειώσει. Επίσης η Ελλάδα δεν έχει φτάσει στο επίπεδο να κάνει παρουσιάσεις όπως κάνουν στην Ισπανία, που φωνάζουν τον κόσμο και πάει 20.000 κόσμος, όποιο και αν έχει πάρει. Τύπου Μπαρσελόνα, δεν ξέρω. Έγινε με τον Μπερμπάτο. Κοίτα, μετά την έστρεση, όταν κάνετε μια παρουσίαση, ξέρω εγώ, του Λουκαντουρί, θα είχε 20.000 κόσμο. Για άλλους λόγους. Ναι. Ναι, ο Μπερμπάτο ήταν ένα όνομα που μπορούσε να το υποστηρίξει αυτό το πράγμα και έγινε και ήταν και πετυχημένο. Ναι. Άλλη ερώτηση από φίλαθλο, πότε θα κυκλοφορήσει και το DVD με το Tumba Magazine προφανώς? Καλώς ερχόταν των πραγμάτων. Κύριε, στο τέλος του μήνα θα είμαστε έτοιμοι να βγάλουμε και το περιοδικό που θα έχει δώρο το DVD, και το DVD δεν θα έχει μόνο την ταινία, θα έχει διάφορα άλλα αυτά που συζητάμε τώρα, bloopers, παρασκήνια, πράγματα που δεν μπήκαν γιατί το υλικό ήταν άφθονο. Ναι. Και θα τα βάλουμε στο DVD. Μάλιστα. Και πάλι πολλά συγχαρητήρια. Μπράβο, ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια σε αυτό το επίπεδο, γιατί σίγουρα ο ΠΑΟΚ εκεί παίρνει το πρωτάθλημα και χωρίς αντίπαλο. Μας κάνετε περήφανο σε αυτό το κομμάτι. Καλή συνέχεια και ξέρω, καλές διακοπές. Προφανώς. Α, όχι, δεν. Τι πάω, όχι, δεν. Όχι. Τι πάω, όχι, δεν. Τώρα θέλετε να βγάλουμε το περιοδικό και 20 ξεκινάνε και οι προπονήσεις. Δηλαδή δεν γίνεται, δεν βγαίνει χρονικά. Δεν έχεις διακοπές, δηλαδή. Κάποια στιγμή μετά θα βρω και εγώ λίγο χρόνο να φύγω. Μαζί. Βρήκαμε 5 μέρες βρήκαμε με τον Τζορμπατζόγλου που θα συζητούσαμε. Συνολικά. Επειδή θα έχει πάλι τις προκλήσεις, πάω γι' αυτό. Ναι, επειδή θα πάμε Champions League ομίλους. Παναγιώτη, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια. Bye. Καλό μεσημέρι.